Επέλεξα σήμερα να σας μιλήσω για ένα μακρόπνο έργο υποδομής, την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Η εταιρεία μας, η Geolocal Partners, ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της... ως νομικός σύμβουλος του έργου αυτού. Και θέλουμε να αναδείξουμε τη σημασία ενός έργου υποδομής και στο τουριστικό προϊόν, γιατί σαφώς τα αεροδρόμια είναι η πύλη εισόδου και εξόδου και η βιτρίνα της χώρας. Και εάν υπήρχε ένα trip advisor για τα αεροδρόμια, νομίζω για τα περιφερειακά τουλάχιστον δεν θα παίρναμε πολύ καλό βαθμό. Δυστυχώς δεν έχω αντίστοιχο quiz για να σας υποβάλω, όπως ο Justin, που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μέσα από αυτή την παρουσίαση θέλουμε να δείξουμε και το ρόλο του νομικού, πώς μπορεί μέσα από συμβατικές προβλέψεις να πετύχει τους όρους μιας συναλλαγής. Συγκεκριμένα, το έργο αυτό αφορά την παραχώρηση χρήσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, λειτουργίας και αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Οι υποδομές και η γη παραμένει στο δημόσιο, ιδιώτης θα αναλάβει μόνο την λειτουργία και την εκμετάλλευση. Στις 14 Δεκεμβρίου του 2015 υπεγράφει η σύμβαση αυτή ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας και του παραχωρησιούχου κοινοπραξίας Fraport και Slentel του ομίλου Κοπελούζου. Ποιοι ήταν οι στόχοι της συναλλαγής? Σαφώς η αναβάθμιση των αεροδρομίων. Μέσα από τη σύμβαση, ο επενδυτής υποχρεούται να αναβαθμίσει τα αεροδρόμια μέσα στα 4 πρώτα έτη, ώστε να συμμορφωθούν με κάποια αντικειμενικά κριτήρια επίπεδου υπηρεσιών, όπως τα ορίζει η ΙΑΤΑ. Συγκεκριμένα, το εκτιμόμενο κόστος επενδύσεων για τα πρώτα 4 χρόνια ανέρχεται σε 330 εκατομμύρια. Όλα αυτά, βέβαια, χωρίς να χάνεται η διεθνής ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων όσον αφορά και τα τέλη που θα χρεώνει. Θα δούμε παρακάτω αναλυτικά πώς γίνεται αυτό. Η άμεση ανάγκη αναβάθμισης αεροδρομίων είναι γνωστή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Και η ΚΟΣ και η Σαντορίνη και η Ρόδος, η Μυτιλίνη. Παράδειγμα αεροδρόμιο Χανιών, των Χανίων, όπου έχουμε θέμα με τα σλότς και τις προσγειώσεις ακριβώς λόγω έλλειψης εξοπλισμού αεροναυτιλίας, το οποίο δεν μπορούσε να προμηθευτεί το δημόσιο λόγω έλλειψης πόρων και είναι μέσα στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου. Πώς όμως αυτή η ποιότητα υπηρεσιών διασφαλίζεται για το βάθος των 40 χρόνων της παραχώρησης? Εδώ, αυτό το πρωτοποριακό που εισήγαγε η σύμβαση είναι ένα point system, ένα penalty system. Ο παραχωρησιούχος και ο ιδιώτης θα μετριέται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ανεξάρτητους φορείς. Θα εκτιμώνται τόσο τα πρότυπα των επιδόσεων, όσο και η χωρητικότητα. Εάν λοιπόν κρίνεται ότι η κίνηση επιβάλλει επέκταση τόσο του main terminal, έτσι, του αεροσταθμού επιβατών, όσο και του χώρου στάθμευση των αεροσκαφών, το λεγόμενο apron, υποχρεούται να προβεί σε επεκτάσεις. Επίσης, θα διενεργούνται τακτικά ειδικές έρευνες ποιότητας υπηρεσιών από συγκεκριμένη ανεξάρτητη εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το Airport Service Quality Survey. Τι προβλέπει η σύμβαση? Δεν θα σας κουράσω, είναι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Εάν δεν πετυχαίνει τους στόχους, θα επιβάλλονται πόντι ανεπάρκειας, θα έχει την υποχρέωση να κάνει ένα σχέδιο αποκατάστασης, το οποίο αν δεν πετυχαίνει, επίσης αρχίζουν και πέφτουν πόντι ανεπάρκειας, με αποτέλεσμα να χάνει ποσοστό από τα ετήσια έσοδα του τζίρου, το οποίο μπορεί να φτάνει ως τα 5%, και βέβαια σε πιο ακραίες περιπτώσεις να δίνει δικαίωμα στο δημόσιο να καταγγείλει τη σύμβαση. Όλα αυτά, βέβαια, θα αναρωτιέστε με ποιο αντάλλαγμα. Εκεί πάλι η σύμβαση και το ελληνικό δημόσιο προέβλεψε ώστε να μην χαθεί η ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων. Έτσι μπήκε ένα ανώτατο όριο τελών με την λογική της μέσης ενιαίας χρέωσης να αναχωρούν το επιβάτη. Το πρώτο διάστημα, όσο δηλαδή δεν θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αναβάθμισης για τα πρώτα 4 χρόνια, αυτό θα ανέρχεται σε 13 ευρώ. Αν κανείς το συγκρίνει με τις τωρινές χρεώσεις, που κατά μέσο όρο είναι 12,7, η αύξηση είναι πολύ μικρή. Όταν αναβαθμιστεί το προϊόν, θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει τα τέλη ο παραχωρησιούχος πάλι με ένα νότατο όριο 18,5 ευρώ. Αν αναχωρούνται επιβάτη. Και βέβαια θα αναρωτιέστε πώς βγαίνει αυτό το όριο. Δεν είναι αυθαίρετο. Βγήκε από ένα benchmark, από ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο ανταγωνιστικών αεροδρομίων προορισμών της περιοχής της Μεσογείου.
Ο παραχωρησιούχος δεν έχει δικαίωμα να υπερβεί αυτό το ανώτατο όριο και βέβαια σημαντικός εδώ είναι και ο εποπτικός ρόλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Άλλη ασφαλιστική δικλίδα για το θέμα των χρεώσεων έχει μπει και άλλο όριο. Υπάρχει μια μέγιστη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του ιδιώτη. Αν υπερβεί το 15% ετησίως, υποχρεούται να επιστρέψει χρήματα στο δημόσιο. Επιπλέον, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιβλέπει και μπορεί να παρέμβει εάν δει ότι τα αεροδρόμια χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με άλλα παρόμοιας δυναμικότητας και μεγέθους στην περιοχή και να προκαλέσει μία διαβούλευση και μία αναθεώρηση των χρεώσεων. Τι άλλο πετυχαίνουμε με αυτές τις χρεώσεις, διότι μέσα στα 13 και στα 18,5 ευρώ συνεχίζει να ενσωματώνεται το γνωστό μας σπατώσιμο, το τέλος εξυγχρονισμού και ανάπτυξη αεροδρομίου που και τώρα εφαρμόζεται. Δεν είναι επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται. Από αυτό, το οποίο θα ομογενοποιηθεί σε 12 ευρώ ανεξαρτήτως από την χώρα προέλευσης μέχρι το 2024 και στη συνέχεια θα ανέλθει σε 3 ευρώ, ένα ποσοστό που και αυτό διαβαθμίζεται θα γυρνάει στο δημόσιο. Με ποιο στόχο? Με στόχο να χρηματοδοτηθούν τόσο οι λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και οι γνωστές μας άγονες γραμμές, έτσι, τα PSO routes, και τα μικρά, τα πολύ μικρά αεροδρόμια που δεν ιδιωτικοποιούνται, γιατί και αυτά δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν αλλιώς. Όλα αυτά, και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την αναβάθμιση των υπηρεσιών, τα πετυχαίνει η σύμβαση με μια συμβατότητα και με το ενωσιακό δίκαιο. Ήδη έτσι όπως λειτουργούσαν τα αεροδρόμια υπήρχε πρόβλημα, διότι η ΙΠΑ είχε έναν διτό ρόλο τόσο της εποπτεύουσας αρχής όσο και του φορέα διαχείρισης των αεροδρομίων, που καταλαβαίνετε ότι αυτό οδηγεί σε συγκρούσεις συμφερόντων που δεν ήταν συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο. Τώρα υπάρχει διακριτός ρόλος γιατί φεύγει, δεν λειτουργεί αεροδρόμια η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επίσης, με οδηγίες κοινοτικές επιβάλλεται πια να υπάρχουν κάποια πρότυπα υπηρεσιών και συμβάσεις για το επίπεδο υπηρεσιών στα αεροδρόμια. Οι υποδομές επίσης πρέπει να έχουν μία εκλογήκευση. Δηλαδή, δεν μπορούν να γίνονται υποδομές στα αεροδρόμια χωρίς να γίνεται μία ανάλυση κόστους, ωφέλους και χωρίς να υπάρχει μία διαβούλευση με τους χρήστες. Πράγμα που εμείς προβλέπουμε στις διαδικασίες της σύμβασης. Και τέλος και πιο βασικό, σταματούν οι δημόσιες δαπάνες για το αεροδρόμιο, για τα αεροδρόμια τα περιφερειακά, που πολλές φορές οδηγούσαν σε μη επιτρεπτές κρατικές ενισχύσεις και πάλι είχαμε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόστιμα και όλα τα συναφή. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε έτσι συνολικά τι ωφέλη μπορεί φέρνει για τον τουρισμό και την οικονομία, το έργο αυτό, αναμένεται μία μεγάλη αύξηση της χωρητικότητας. Αυτό θα φέρει αύξηση της κίνησης. Συγκεκριμένα, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ περίπου 13 δις ευρώ. Ο επενδυτής έχει δεσμευτεί για σημαντικές επενδύσεις. Αναφέραμε μόνο για τα 4 χρόνια 330 εκατομμύρια και βέβαια νέες θέσεις εργασίας και αυτές υπολογίζονται γύρω στις 1.500 νέες θέσεις επαρχίας και αυτές στην περιφέρεια. Με τον τρόπο που δείξαμε πάλι χρηματοδοτούνται οι μικρότερες, οι άγονες γραμμές και τα μικρότερα αεροδρόμια. Ασφαλώς το δημόσιο έχει πολλά να κερδίσει από φόρους και ασφαλιστικές φορές από τον παραχωρησιούχο και να αναφέρουμε και το υψηλό τίμημα παραχώρησης, μόνο η εφάπαξ καταβολή ανέρχεται σε 2,8 δις. Πιο σημαντικό ακόμα ότι σταματάει το δημόσιο και ο δημόσιος προϋπολογισμός να επιβαρύνεται με τη λειτουργία των αεροδρομίων και με νέα έργα υποδομής, γιατί αυτά πια περνάνε στην σφαίρα ευθύνης του ιδιώτη. Γενικώς, για να μην σας ζαλίζουμε και με νούμερα, όσο οξύμορο και αν ακούγεται, η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα, νομίζω αναδείχθηκε τόσο σε πολιτισμό, τόσο σε ομορφιές. Χρειάζεται όμως να το αποδείξουμε σε περισσότερους επισκέπτες και πρέπει η βιτρίνα μας, οι πύλες εισόδου της χώρας, να είναι ανάλογες του προϊόντος που προσφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Εδώ ολοκληρώθηκε η τρίτη ενότητα για την τεχνολογία και τις υποδομές στην Υπηρεσία του Τουρισμού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Πολύ ωραία. Στον κύριο.
Γεια σας, καλησπέρα. Έχουμε τόση θάλασσα, λίμνες κτλ. Γιατί δεν έχει γίνει μια μελέτη για τα υδροπλάνα? Δεν έχουμε δει ούτε ένα να μπορεί να εξυπηρετεί τον τουρισμό. Έχει ήδη έχει γίνει, με την έννοια ότι έχει δημιουργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Έχουν βγει σχετικοί νόμοι και από ό,τι γνωρίζω και πολλοί επενδυτές ψάχνουν την όλη διαδικασία. Περιμένουν τον αναπτυξιακό νόμο για να μπορέσουν να υπαχθούν και να πάρουν κάποιες επιδοτήσεις για να ξεκινήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό θα προχωρήσει σίγουρα. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση πριν προχωρήσουμε στην επόμενη και τελευταία ενότητα? Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.